όλες οι αερολέσκες οι οποίες στεγάζονταν στα αεροδρόμια, τα οποία πήρε η Fraport, έχουν εξωστρακιστεί. Τους διώχνουν μέχρι την αερολέσκη Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό δεν πρόκειται να το. Στο αεροδρόμιο έδεσες. Έγινε πράξη αυτό που έγινε επί τόσα χρόνια αγώνας για να γίνει κάτι, για να γίνει κάτι σε αυτή την περιοχή. Τουριστικά μιλάμε. Ο πρωτεργάτης σε αυτή την ιστορία ήταν η Θοδώρα Ιτσάκρη, η βουλευτής του της Πέλας. Πώς νιώθετε σήμερα που βλέπετε αυτή την πίστα? Καταρχήν να πω ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά για έναν πολιτικό και ευτυχή συγκυρία όταν βλέπει ένα έργο για το οποίο πάλεψε και το οποίο στεναρά διεκδίκησε, όχι μόνο να εντάσσεται σε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, σε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα, αλλά να μπαίνει εκεί, να μπαίνει στις ράκες υλοποίησης, αλλά και να ολοκληρώνεται και να παραδίδεται, όπως σήμερα καλή ώρα, στο κοινό για μια ευρεία χρήση. Είναι επομένως σήμερα μια καλή μέρα για την πολιτική, είναι μια καλή μέρα για την ευρύτερη περιοχή ΕΟ της Βεγορίτιδας, είναι μια καλή μέρα για το αεροδρόμιο της Έδεσας, που απέκτησε διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης, μια σαφέστατη αναβάθμιση των αεροαθλητικών εγκαταστάσεων και εν γέννη της υποδομής του, το οποίο το ανεβάζει σημαντικά στην παγκόσμια κατάταξη. Και θα ελέγω εγώ ότι δεν είναι μόνο ένα έργο υποδομής αεροαθλητικό, συμβάλλει σημαντικά και στην ενίσχυση της τουριστικής κίνησης, όχι μόνο της περιοχής της Βεγορίτιδας, αλλά επιτρέψτε μου να πω αυτό το τετραγώνο που ορίζεται μεταξύ της Έδεσας, του Αγίου Θανασίου, του Καϊμάξαλαν και των Λουτρών Πόζαρ. Επομένως όλη αυτή η περιοχή αυξάνεται, καταρχήν ενισχύεται η τουριστική της κίνηση και με αυτή την έννοια διευρύνεται και η αναπτυξιακή της προοπτική. Επομένως είναι μια μέρα για την οποία είμαστε όλοι χαρούμενοι και ευτυχείς. Επιτρέψτε μου να πω όμως ότι εδώ το έργο της κατασκευής του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου της Έδεσας θα πρέπει να αποτελέσει και ένα πρότυπο για το πώς πρέπει να υλοποιούνται τα έργα αποδομής στον χώρο μας, στον τόπο μας, στην πατρίδα μας, στην Πέλα. Υπήρξε άψογη συνεργασία, άριστη συνεργασία με τους φορείς. Είναι δίπλα μου ο πρόεδρος της αερολέσκης Έδεσας, ο κύριος Σημειονίδης, και ο Δημήτρης ο Άικος, ο οποίος είναι μέλος του ΔΣ. Διαχρονική συνεργασία. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό είναι ένα διαχρονικό αίτημα. Το επιτούσε εδώ πρώτα απ' όλα η αερολέσκη της Έδεσας και η τοπική κοινωνία ολόκληρες δεκαετίες. Γι' αυτό είμαστε ακόμα πιο ευτυχείς που κατορθώσαμε σήμερα και το υλοποιήσαμε. Υπήρξε αγαστή συνεργασία από την αρχή και νομίζω ότι μαζί μπορέσαμε και το θέσαμε με τα καλύτερα επιχειρήματα στα κέντρα λήψη των αποφάσεων που βρίσκονται στην Αθήνα, όπως πολύ καλά γνωρίσατε, και κατορθώσαμε να το εντάξουμε αρχικά στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με τη χρηματοδότηση αυτή των 840.000 ευρώ και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στην υλοποίηση εδώ με το Δήμο της Έδεσης. Με αυτές τις οικονομικές δυσκολίες που είχε και η χώρα μας, να το τονίσουμε αυτό, γιατί υπήρχαν δυσκολίες. Πραγματικά δεν μπορέσαμε να το κάνουμε την περίοδο των παχαίων Ελλάδων, ναι. Και το κάναμε ουσιαστικά κατά την περίοδο του μνημονίου, γιατί η ένταξη στο πρόγραμμα στο ΠΟΥΔΟ έγινε το 2018, πριν ακριβώς βγούμε από το μνημόνιο. Υλοποιήθηκε όμως σήμερα και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς και φυσικά θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τις υποδομές αυτές που αξίζουν, που είναι αναγκαίες, για να αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο η αεροθλητική εδώ κατάσταση του αεροδρομίου πλέον της Έδεσας. Οπότε χρειάζονται κάποια συμπληρωματικά έργα. Έθεσε εδώ ο πρόεδρος και τα έθεσε ο πρόεδρος και είμαστε ακριβώς λόγω αυτής της πολύ καλής συνεργασίας που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Θα τα θέσουμε και αυτά στο πεδίο στην υλοποίηση, επίπεδο υλοποίησης. Οπότε θα βάλετε μέσα στα αρχεία σας ένα σημαντικό έργο που έκανε η Τσάκρη στην περιοχή της Βεγορίτιδας. Ναι, είναι πολύ σημαντικό και πραγματικά είμαι πολύ συγκινημένη. Είναι για ολόκληρη την Έδεσα και ολόκληρο τον νομό Πέλας. Και το ίδιο συνέβη, να το πούμε και αυτό, μια που το μέσο εδώ είναι εδεσαϊκό, το ίδιο συνέβη και με τα άλλα σημαντικά έργα εδώ της περιοχής της Έδεσας. Αγαστή συνεργασία, άψογος συντονισμός με τους αρμόδιους φορείς και το δικαστικό μέτρο της Έδεσας, κύριε Σεραφείμ, είναι και αυτό πράξη. Ένα έργο το οποίο το ρήμασα πετραδάκι πετραδάκι από το επίπεδο του ξεκαθαρίσματος, αν θέλετε, του διοκτησιακού καθεστώτος με από το οικόπεδο. Ακριβώς. Ακριβώς. Πριν από το 2000, πριν από το 2010, πολύ νωρίς. Και συνέβη και με το Αθλητικό Κέντρο της Έδεσας, που χάρη στη χρηματοδότηση.
παραδότηση που εξασφαλίσαμε πάλι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τον Υπουργό Ανάπτυξη ήταν ο κ. Χαρίτση, τέθηκαν οι βάσει για τη μετεγκατάσταση του σταδίου από την παραδοσιακή του δομή που είναι τώρα στο κέντρο τη πόλη, για να φτιαχτεί ένα πολύ μεγάλο αθλητικό έργο. Και ακόμα η καινούργια κυβέρνηση δεν έχει εξασφαλίσει την πρόσθετη χρηματοδότηση των 300.000 ευρώ, που είναι πολύ μικρότερη τη αρχική, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί με την κατάσταση του έργου του αθλητικού κέντρου στο Πασά Τσαΐρ. Το ίδιο όμω δεν συνέβη, κύριε Σεραφείμ, για να το πω αυτό, και εκεί το πάλεψα ρούπι-ρούπι και μέρα με την ημέρα. Ξέρετε τι θα πει να βάλει ένα φάκελο παραμάσκαλα και να τρέξει υπηρεσία την υπηρεσία, από το τοπικό επίπεδο μέχρι και το Υπουργείο και τα συναρμόδια Υπουργεία. Δεν συνέβη το ίδιο με το Πανεπιστήμιο τη Έδεσα, που παρά το γεγονό ότι ιδρύσαμε εδώ μια πανεπιστημιακή σχολή μετά την κατάργησή του το 2013, η κυρία Κεραμέως δυστυχώς δεν έδωσε συνέχεια στο κράτος. Γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο να δημιουργηθεί αυτό και η σχολή μουσιολογίας που ιδρύθηκε εδώ στην Έδεσα, στο τμήμα, στο χώρο που λειτουργούσε το παλιό πανεπιστήμιο, το τμήμα marketing και διοίκηση λειτουργιών, δεν είχε τη συνέχεια που θα έπρεπε. Η Έδεσα έχει αυτή τη στιγμή αεροδρόμιο. Αποκτά ένα καινούργιο δικαστικό μέγαρο. Ένα καινούργιο αθλητικό κέντρο. Για όλα αυτά βέβαια οι βάσεις από την κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ. Αν αποκτούσε και ένα πανεπιστήμιο. Αντιλαμβάνεστε ότι εγώ δεν θα πω για κάτι αόριστο που είναι η ανάπτυξη και κάπως την ορίζουμε με κάποια προσδιορίστα χαρακτηριστικά κάποιοι. Εγώ θα έλεγα ότι η καθημερινότητα των πολιτών με άμεσα προσβάσιμα αποτελέσματα, ορατά αποτελέσματα, θα ήταν καλύτερη για τους πολίτες της Έδεσας. Νομίζω... Ο αεροδιάδρομος είναι 1 χιλιόμετρο. Ο πρόεδρος της Αερολέσχης Έδεσας πλέον. Και κύριε Σημειονίδη, πόσο καιρό είσαστε μέλος εδώ σε αυτό το σύλλογο? Κοντεύω τα 20 χρόνια. Πόσες φορές αγωνιστήκατε, πόσες φορές πήγατε σε γραφεία, σε υπουργεία για να γίνει αυτό εδώ που έχουμε από πίσω μας και μπροστά μας? Είναι αρκετά παλιότερο από την δική μου συμμετοχή. 15 χρόνια ή πιο μπροστά από σένα? Κοντά στα 25 χρόνια είναι η προσπάθειά μας για να βελτιώσουμε τον διάδρομο του αεροδρομίου μας, να τον ασφαλτοστρώσουμε, να τον φέρουμε σε ένα επιθυμητό επίπεδο. Αλλά μαζί με αυτό και βέβαια όλες οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις και τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε στο αθλητικό μέρος. Φυσικά, ένα αεροδρόμιο θα πρέπει να έχει και τις εγκαταστάσεις οι οποίες απαιτούνται, έτσι. Οι εγκαταστάσεις οι οποίες ξεκίνησαν το 1976. Πάλι. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα τι προοπτικές ανοίγονται με το ξεκίνημα αυτού του διαδρόμου στην Αερολέσχη, εδώ στην περιοχή, στην Βαγορίτιδα? Νομίζω ότι και η κυρία Τσάκλη τα έθεσε πολύ σωστά τα θέματα. Είναι πάνω σε δύο κατευθύνσεις η βοήθεια την οποία θα μας προσφέρει η αναβάθμιση του αεροδρομίου. Το ένα, το οποίο είναι το καθαρά αθλητικό, το οποίο μας ενδιαφέρει, δηλαδή η ανάπτυξη του αεραθλητισμού στην Ελλάδα και τη βοήθεια που μπορούμε να δώσουμε εμείς, και βέβαια εννοείται. Να σας πω, ας πούμε, ότι ακόμη δεν πήραμε την άδεια του αεροδρομίου και ήδη έχουμε κλείσει τον επόμενο μήνα, έχουμε αγώνες πανελλαδικούς με αερομοντέλα. Μάλιστα. Θα γίνουν δύο σημαντικοί αγώνες τον επόμενο μήνα και έπονται συνέχειες. Δηλαδή θα έχουμε ένα πλούσιο καλεντάριο όλη τη χρονιά με αγώνες πανελλαδικής εμβέλειας. Πέρα από αυτό ήθελα ακριβώς να πω. Ο δεύτερος άξονας πάνω στον οποίο θέλω να επιμείνω είναι ο αναπτυξιακός. Νομίζω ότι αυτό εδώ το έργο θα βοηθήσει όλη την περιοχή. Ήταν ένα από τα πράγματα τα οποία προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε στον κόσμο της περιοχής, να καταλάβουν δηλαδή το πόσο θα τους βοηθήσει αυτό εδώ το έργο. Να σας πω ότι από χτες που ανεβάσαμε στο site μας, στο site της Αερολέσχης, την αποπεράτωση των έργων, βγάλαμε φωτογραφίες του αεροδρομίου και όλα αυτά, μας όλη η Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα μας στέλνουν μηνύματα και αυτά, και δείχνουν την ανυπομονησία τους για να έρθουν να πετάξουν εδώ στο χώρο μας, από Ρωσία, από Ισραήλ, από Γαλλία, από Γερμανία, από παντού. Αυτοί όλοι που θα έρθουν εδώ πέρα και θα φιλοξενηθούν σε όλα αυτά τα καταλήμματα εδώ που υπάρχουν, για φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι.
και στα εστιατόρια, ταβέρνες και τα καταλήμματα. Ε? Έτσι νομίζω και εγώ, αυτό ακριβώς εννοούσα. Για, με το αναπτυξιακό βραχίωνα της όλης υπόθεσης. Θα δουλέψουν μια σειρά από επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή και μάλιστα σε εποχές που δεν θα έχει, που, και δύσκολες γενικώς, αλλά και εποχές του χρόνου που δεν υπάρχει κίνηση στην περιοχή μας. Δεν είναι η περίοδος του χειμώνα. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Τώρα εδώ τι υπολείπεται για να τακτοποιηθεί όσον το θέμα. Αφορά ναι, τη συνέχεια, και το ξέρετε ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Δηλαδή πάντοτε θα προσπαθούμε να βελτιώσουμε τόσο τις υποδοσμές μας όσο και τις δυνατότητες μας. Μας λέγατε προηγουμένως χρειάζεται μια περίφραξη. Το πρώτο είναι η περίφραξη για να περιφρουρήσουμε ακριβώς αυτό το έργο. Για τα αεροπλάνα. Το δεύτερο είναι ακριβώς ένα πάρκινγκ για τα αεροπλάνα τα οποία θέλουμε να στεγάζουμε. Ναι. Να μας παραχωρηθεί ένας χώρος εδώ για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε εγκαταστάσεις για την στέγαση των αεροπλάνων. Μπορούμε να πούμε κάποιο μήνα που θα γίνουν τα εγγένεια. Όχι, αυτά θα γίνουν σε συνεργασία πάντοτε με τις τοπικές αρχές. Μάλιστα. Δεν μπορώ να το προκαταβάλω. Αλλά νομίζω ότι το καλύτερο θα ήταν να περιμένουμε να ολοκληρωθούν τα έργα για να το κάνουμε. Αυτά τα συμπληρωματικά. Ακριβώς. 2-3 συμπληρωματικά έργα τα οποία θα δώσουν μια άλλη μορφή. Εικόνα. Ακριβώς. Θα ολοκληρώσουν την εικόνα. Ακριβώς. Εδώ τώρα τι αεροσκάφη μπορούν να προσγειωθούν και να απογειωθούν. Τι μεγέθους δηλαδή είναι αυτά τα σκάφη. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα ελαφρά και υπερελαφρά αεροπλάνα, τα ανεμόπτερα, αυτά. Ναι, δηλαδή ένα σκάφος αεροπλάνο, δηλαδή 18 θέσεων, 20 θέσεων, τι αυτά μπορεί... όλα είναι θεωρητικά. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η γενική αεροπορία, όπως τη λέμε, η οποία έχει να κάνει με εξαθέσια, τετραθέσια, διθέσια, τέτοια αεροπλάνα. Μάλιστα, γιατί... Τώρα οι δυνατότητες του όντως μπορεί να είναι και μεγαλύτερες, ναι, αλλά γιατί... δεν θέλω να γίνω ειδικός και να πω. Άμα ξεκινήσω εγώ από τη Γερμανία και έχω μέσα άλλα 10 άτομα να έρθουμε εδώ, δεν θα μπορεί να έρθει, θα προσγειωθεί. Μπορεί να έρθει, νομίζω ότι θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο μας, αλλά βέβαια προϋποθέτει και άλλα πράγματα. Το να έρθει από τη Γερμανία πρέπει να είναι αεροδρόμιο εισόδου, οπότε βλέπουμε σε άλλα πράγματα. Έτσι. Μάλιστα. Άρα θα είναι θέμα συνεργασίας με το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, κάτι μάλιστα, τέτοιο. Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε σε αναμονή για τη συνέχεια. Εγώ θα ήθελα με ευκαιρία της επίσκεψης και της ξενάγησης που κάναμε στην βουλευτή του νομού μας, την αγαπητή κυρία Τσάκρη, να την ευχαριστήσω εκ μέρους ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Αερολέσκης για την αμέριστη βοήθεια που μας παρήχε. Χάρη σε αυτό που έγινε ο διάλογος. Ναι, και ακριβώς αυτά που είπατε και πριν, τη χρηματοδότηση του έργου, το τρέξιμο με τις μελέτες και όλα αυτά, μας βοήθησε παντού η κυρία Τσάκρη. Εγώ, κύριε Σημερίδη, με την κάμερα έχω έρθει με πολλούς υπουργούς και υφυπουργούς εδώ και πήρατε πολλές υποσχέσεις. Υπάρχουν τα βίντεο, αλλά τελικά μόνο μία βουλευτής, όχι υπουργός, από το νομό έγινε. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που ήταν να σας πω σας το είπα. Ότι μπορούσε, όχι ότι μπορούσε και ότι δεν μπορούσε η κυρία Τσάκρη, γιατί μαζί της προσπαθήσαμε και συνεργαστήκαμε και παλιότερα. Και το 2007, αν θυμάμαι καλά, είχαμε πάει στο γραφείο της και είχαμε προσπαθήσει να κάνουμε το ίδιο. Προσπάθησε, αλλά για άλλους λόγους δεν είχε οριμάσει το έργο και δεν μπόρεσαμε να το κάνουμε. Ήρθε η στιγμή όμως που τα κατάφερε. Μάλιστα. Στην προηγούμενη κυβέρνηση στην οποία συμμετείχε, κυρία Τσάκρη. Και με οικονομικές δυσκολίες που υπήρχαν στην χώρα. Πραγματικά δυσκολίες μεγάλες. Τεράστιες. Ναι, ναι. Βέβαια, αυτά όλα τα αναφέρω λόγω του ότι η κυρία Τσάκρη μας έκανε την τιμή σήμερα να επισκεφτεί και να επιθεωρήσει το χώρο αυτόν. Να δείτε να χαρεί. Βέβαια, είναι μέρα χαράς και ακόμη περισσότερο θα είναι νομίζω στα εγγένεια. Ακόμη καλύτερα. Έτσι, μπράβο. Αλλά θα πρέπει να δώσουμε και τις ευχαριστίες μας ταυτόχρονα και σε όλους τους άλλους φορείς οι οποίοι βοηθήσανε στην υλοποίηση αυτού του έργου.